Τώρα στην περιοχή της πρεσβείας του Ισραήλ στην Κύπρο, που πραγματοποιείται εκδήλωση διαμαρτυρίας εκείνο Ευάγγελος Αγαπίου. Καλησπέρα, Ευάγγελε. Καλησπέρα, Μιλία, κυρίες και κύριοι. Θέλω και πριν δούμε την εκδήλωση. Ναι, Ευάγγελε, θέλω πριν δούμε την εκδήλωση. Έχουμε μια πολύ ανησυχητική ανακοίνωση πριν από λίγο από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Και με αυτήν θα ξεκινήσουμε ακριβώς, Εμιλία. Πρόκειται για μια βαρυσήμαντη οδηγία, την οποία εξέδωσε πριν από λίγο το State Department, εφιστώντας στην ουσία την παγκόσμια προσοχή και μιλώντας ανοιχτά για τον κίνδυνο, για την πιθανότητα πρόκλησης τρομοκρατικών επιθέσεων και άλλων βίαιων ενεργειών κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων, συγκεντρώσεων ή άλλων μαζικών συναθρήσεων εν μέσω αυτής της ταραχής που έχουμε τις τελευταίες μέρες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Συγκεκριμένα, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών καλεί τους Αμερικανούς πολίτες αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη να είναι σε εγρήγορση, ιδιαίτερα όταν βρίσκεται σε χώρους αυξημένου συνωστισμού όπως αεροδρόμια και άλλα τουριστικά μνημεία. Και να σε πάρω τώρα και στα τη σημερινή διαμαρτυρία, άλλη μια διαμαρτυρία η οποία πραγματοποιείται στη χώρα μας, αυτή τη φορά από τα μέλη της θύρας 9 αλλά και Παλαιστίνιους οι οποίοι ζουν στην Κύπρο, θέλουν με αυτόν τον τρόπο να δείξουν την αλληλεγγύη τους προς τον Παλαιστινιακό λαό, ζητούν άμεσο τερματισμό της κατοχής, της αιματοχυσίας, των επιθέσεων και όλων των βίων και θανατηφόρων χτυπημάτων που λαμβάνουν χώρα στην λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες μέρες. Και επειδή η Κύπρος, Εμιλία, δεν εξαιρείται από τις προειδοποιήσεις, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας εδώ στο κέντρο της Λευκωσίας. Η πορεία ξεκίνησε από την Γρήβα Διγενή, από την λεωφόρο Γρήβα Διγενή και θα τερματιστεί σε πάρα πολύ λίγη ώρα στην περιοχή της Ισραηλινής πρεσβείας, έξω από την πρεσβεία, μέχρι κεντρώουν ακόμη και ο Έαντας έχουν επιστρατευτεί για την ομαλή διεξαγωγή της διαμαρτυρίας και ακόμη μία θα έχουμε και αύριο στην πλατεία Ελευθερίας. Σε ευχαριστώ, Ευάγγελε. Σε χαιρετώ.